συνεχίσουμε να περάσουμε στον Πέτρο Κουσουλό. Ναι, ο οποίος συνάντησε η Σοφία Ραυτοπούλου και μίλησε και για τα τηλεοπτικά του σχέδια. Θα είναι με δύο εκπομπές του χρόνου, τι θα γίνει, αλλά και για την προσωπική του ζωή, που είναι έτσι ανθυρή, θα την πω εγώ. Μεγαλών. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Πώς πάνε οι συζητήσεις με το Star, έχουν ξεκινήσει για τη νέα σεζόν? Όχι, νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν με το καλό και μετά να κάτσουμε να τα συζητήσουμε όλα με ηρεμία, με ψυχραιμία και με καλή διάθεση. Εσείς τι θα θέλατε ιδανικά? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έχω πει, ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι μια εκπομπή έρευνας, ίσως και μια βραδινή εκπομπή, η οποία μπορεί να εστιάσει πιο πολύ και να εμβαθύνει σε θέματα τα οποία απασχολούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Έχετε κάνει και στο παρελθόν μια αντίστοιχη εκπομπή μόνο σας, οπότε το ιδανικό για σας θα είναι να ηγηθείτε τη νέα σεζόν με μια αντίστοιχη θεματολογία σε εκπομπή. Δεν είναι το θέμα να ηγηθώ, το θέμα είναι να βρεθεί ένα μείγμα καλό, με καλούς συνεργάτες και ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούμε να συνοηθούμε, προκειμένου να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Σας είχαμε δει στο παρελθόν και στο πλευρό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου σε ένα αντίστοιχο project. Θα βλέπατε τον εαυτό σας? Εντάξει, ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες εκείνη την περίοδο και ήταν τελείως διαφορετικός και ο ρόλος ο δικός μου. Υπό την έννοια ότι η Κωνσταντίνα έκανε μια ψυχαγωγική εκπομπή αμυγός. Εγώ είχα το ενημερωτικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει. Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει όμως. Με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ποιες είναι οι σχέσεις σας? Εξαιρετικές, εντάξει, δεν τη βλέπω τώρα συχνά, ούτε μιλάμε στο τηλέφωνο δυστυχώς, αλλά με την Κωνσταντίνα δεν υπήρχε πρόβλημα εκείνη την περίοδο κανένα. Στείλατε μήνυμα να της ευχηθείτε για το παιδί της? Η αλήθεια είναι ότι το αμέλησε, αλλά μπορεί να το κάνω μέσω της εκπομπής σας. Της εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα, να τη ζήσει το παιδάκι. Το ενδεχόμενο να σας δούμε του χρόνου στην εκπομπή στην οποία βρίσκεστε υπάρχει? Βέβαια και υπάρχει. Εννοείται ότι υπάρχει. Το έχω πει πολλές φορές ότι πρώτα θα συζητήσουμε το κανάλι και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Παράλληλα, να κάνετε δύο project, θα μπορούσατε να το υπηρετήσετε? Και αυτό μπορεί να γίνει. Σε προσωπικό επίπεδο, σε τι φάση σας βρίσκουμε? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή? Πάρα πολύ καλά. Έχω τα παιδάκια, τα οποία τα βλέπω καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα φυσικά. Και νομίζω ότι είμαι πολύ ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή. Το επόμενο βήμα θα το κάνατε στην προσωπική σας ζωή? Ποτέ μιλες ποτέ. Υπάρχει κάποια σχέση? Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να συζητήσω αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο προέχει για μένα είναι τα παιδιά μου. Όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίζει, η διατήρηση των ισορροπιών, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι? Σίγουρα, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, για να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν δυσκολίες στην αρχή, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως και τα δύο μέρη, κάποιο από τα δύο μέρη, να έχει πληγωθεί. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει γρήγορα να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία για το καλό των παιδιών. Και ευτυχώς, εγώ με την πρώην σύζυγό μου έχουμε βρει τις ισορροπίες. Υπάρχει πια πολύ καλή επικοινωνία. Υπήρχε καλή επικοινωνία από την αρχή, γιατί προτεραιότητα και για τους δύο είναι τα παιδιά. Σε όλες τις απαντήσεις σχετικά με τα προσωπικά του, βάζει πρώτα τα παιδιά. Σε όλες τις απαντήσεις του, προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Είτε για το παρελθόν και να ρωτήθηκε από τη Σοφία Ραπτοπούλου, είτε για το τι ο άνθρωπος μπορεί να έχει τώρα, βάζει στο πρώτο πλάνο τα παιδιά. Μου άρεσε πολύ. Ναι, επειδή δεν μου αρέσει καθόλου το κοτσομπολιό και το ξέρετε όλοι, έχει μία σχέση και είναι πάρα πολύ καλά μέχρι εκεί. Και ο ίδιος δεν ήθελε να αναφερθεί, παρότι ναι, δεν είπε. Είπε, είμαι πολύ ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή. Ναι, αυτό εννοούσε, είναι αλλά καλά, είναι ωραίο ότι σε όλες τις απαντήσεις στο πρώτο πρόσωπο. Ενώ στο πρώτο πλάνο έβαλε τα παιδιά. Εγώ νιώθω ότι θα τον δούμε σύντομα ξανά γαμπρό. Έτσι, έχω ένα ένστικτο. Είπες, θα βάλεις τελεία. Βάλ την τελεία, Νίκο. Πιστεύω ότι θα τον δούμε γαμπρό. Να κάνουμε ένα κανάλι, παιδιά, να βάλουμε όλους τους άντρες στην ελληνική τηλεόραση που θέλουν να κάνουν μόνο τους εκπομπή. Γιατί δεν χωράνε στα υπόλοιπα. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο μία σκέψη, ότι είναι κάτι το οποίο προχωράει. Είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση. Το θέμα είναι πού θα μπει όλο αυτό. Γιατί τα πλάνα και για το Star, στο οποίο είναι ο Πέτρος, είναι πολύ συγκεκριμένα και υπάρχουν ήδη δύο μεγάλα φορμάτ. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει Pharma, υπάρχει το Fame Story, υπάρχουν. Καλά, αυτές οι εκπομπές τώρα κοινωνικού περιεχομένου είναι εβδομαδιαίες. Τώρα, μην τρελαθούμε, βρε Αφροδίτη, δεν είναι καθημερινές.